σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Έχουμε μαζί μας εδώ το γνωστό και διαφημιστικό κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και φίλο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής εργατικού δικαίου και πρόεδρος ΣΥΝΤΕΚ, και τον επίτιμο συνεργάτη του, τον κύριο Διονύση Στεφονέρα, ο οποίος είναι νομικός και κατολόγος. Θα γίνει η μερίδα σήμερα που διοργανώνουμε. Αφορά τα πάντα γύρω από το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό. Και ελπίζουμε από εδώ να φύγουμε όλοι σοφότεροι τελειώνοντας η μερίδα αυτή. Θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, προφορικές ή γραπτές. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ της πανέμορφης Πάρκης και Λαγκονίας, με χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση του Προέδρου και της Διοίκησης του Εργατοϊπαλλητικού Κέντρου Λαγκονίας να έρθουμε να απαντήσουμε επί του πολύ κρισίμου ζητήματος του ασφαλιστικού. Και με την ευκαιρία αυτή ο φίλος ο Πρόεδρος διοργάνωσε την συνάντηση μαζί σας. Το ασφαλιστικό, όπως το υφίσταστε καθημερινά, τίνει να γίνει το σημαντικότερο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Οι δανειστές στα πλαίσια και της δεύτερης αξιολόγησης πιέζουν για περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Να, ωραία. Αγνοούν ή υποβαθμίζουν οι δανειστές ότι η σύνταξη στην πατρίδα μας είναι πολυδύναμος θεσμός. Δηλαδή η σύνταξη δεν συντηρεί μόνο τον ίδιο τον δικαιούχο της σύνταξης, αλλά ολόκληρης οικογένειας. Παίρνουν ξερά τα νούμερα και λένε ότι τι έχει ο Γερμανός συνταξιούχος, τι παίρνει ο Ολλανδός και τι παίρνει ο Έλληνας, και βγάζουν κάποια στατιστικά μεγέθη που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί, επαναλαμβάνω, η σύνταξη του Έλληνα συνταξιούχου με 1,5 εκατομμύρια ανέργους και με 3,5 εκατομμύρια στα όρια της ήπιας ή σκληρής φτώχειας συντηρεί οικογένειες, αντικαθιστά κράτος, υποκαθιστά κοινωνικές πολιτικές και έτσι ο συνταξιούχος με όλο μειώμενη σύνταξη είναι ο κοπηλάτης οικογενειών πια και όχι του ίδιου του εαυτού του. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι και στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης οι δανειστές συζητάνε για μείωση αφορολογήτου που θα πλήξει κυρίως μισθοσυντήρητους και συνταξιούχους. Μιλούν για κατάργηση ολοσχερή ή τμηματική της προσωπικής διαφοράς, που επίσης θα στήξει συνταξιούχους. Και μιλάμε για τον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα, για νέο κατώτατο μισθό, τον λεγόμενο υποκατώτατο. Τώρα, αυτοί οι τρεις πυλώνες θεσμοί είναι από τους δανειστές οι βασικοί θεσμοί της εσωτερικής υποτίμησης που μας έχουν επιβάλει από το πρώτο μνημόνιο. Έχουμε τον ασφαλιστικό νόμο που ισχύει από τον Μάιο και μετά, αφορά κυρίως τους νέους αλλά και τους παλιούς συνταξιούχους. Όλοι θα έχετε ερωτήματα από αυτό. Γι' αυτό ήρθαμε κάτω στην Καμόρφη Σπάρτη. Είχαμε έρθει 4-5 χρόνια καλεσμένοι του επιμελητηρίου σας τότε και είχαμε κάνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα σταθούμε επί της ενημέρωσης επί του ασφαλιστικού κυρίως. Ήρθαμε απλώς να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Παρακαλέσαμε τον πρόεδρο, τον Νίκο Δομινακάκη, να έρθει ως το εδώ περισσότερος χρόνος για να είμαστε χρήσιμοι σε πολλούς ανθρώπους της όμορφης Πάρτης και βεβαίως θα τα εξηγήσουμε μέχρι τέλους στη συζήτηση που θα πάμε ύστερα να εισηγηθούμε και να απαντήσουμε του ασφαλιστικού. Η σκοπιμότητα της τωρινής σύναξης είναι να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα των αξιοτήμων εκπροσώπων το ΜΜΕ του όμορφου νόμου σας και είμαστε στη διάθεση εγώ, ο Αλέξης Μητρόπουλος, με τον Διονύση Δεμονέρα, το γιο του Αΐμνηστου Νίκου Δεμονέρα που έφυγε άδικα και τον θεωρώ ότι ο καλύτερος μας επιστήμονας πάνω στο νέο ασφαλιστικό αλλά γενικά στο τομέα του ασφαλιστικού. Για μια φορά ευχαριστώ και τον πρόεδρο και τη διοίκηση αλλά και εσάς που μας τιμήσατε και μας καλέσατε. Υπάρχει και κάτι γυροκομείου, ναι, των παιδιών του γυροκομείου που από χτες και παλιότερα μας το έχεις πει, θα κοιτάξουμε πώς θα παρέχουμε και θα πάρουμε πρωτοβουλία να γίνει το ζήτημα των εργαζομένων που είναι απλήρωτοι από ό,τι κατάλαβα και βέβαια υπάρχει και ένα
ψήφισμα το οποίο διάβασα και θα κοιτάξουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε. Θα παρακαλώ την κυρία Φρικεζέτη συνάδελφο να διαβάσει την άνοιξη. Είμαστε εργαζόμενοι στο γεωργοπείο Σπαρτής, που είναι η κοινοφελέ σύνδεμα που συστάθηκε με το εμβατικό 13 κάθετος 23 το δεκάδο 1982 βασιλικό διάταγμα με σκοπό την περίθαλψη ανίδανο προσεργασία όλων γερόντων από πατέρα των πύλων τη στέρας για τους βιακτών και για την παραγωγική τους περίθαλψη. Από το 2012 λαμβάνουμε ποσά έναντι του μισθωμάς με αποτέλεσμα μονίμως εκπαίδευση να τα έρθει να παρακαλάμε στην κυριολεξία να μας πληρώσουν τον νόμιμο μισθό μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Το 2012 κάναμε ένωση προσώπων, υπογράψαμε επιχειρησιακή σύμβαση και δεχτήκαμε μείωση των μισθών μας με μοναδικό αντάλλαγμα την έγκυρη πληρωμή μας. Παράλληλα, έγιναν αποχωρήσεις χωρίς νέες προσλήψεις με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερη δουλειά με λιγότερο προσωπικό. Πλην όμως, μέχρι σήμερα, ποτέ δεν εξοπλούμαστε ολόκληρο το μισθό μας, αλλά μόνο λαμβάνουμε ένα. Αποτέλεσμα είναι σήμερα που μιλάμε να μας οφείλονται τρεις μισθοί περίπου για καμιά και κυρίως να έχουμε χάσει πλήρως την αξιοπρέπειά μας, αφού κάθε λίγο παρακαλάμε να μας καταβάλουν κάποιο ποσό έναντι του μισθού μας. Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο προπόρητο, ρωτάμε ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες. Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι και βεβαίως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συνεννόηση με τη διοίκηση και με το σωματείο για να δούμε. Θεωρώ ότι μάλλον υπεύθυνη για τη λειτουργία μετά από το βασιλικό διάταγμα που διάβασα εδώ στο ΦΕΚ, μάλλον η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του γυροκομείου έχει περάσει στην περιφέρεια. Πρέπει να δούμε τις προθέσεις της περιφέρειας. Τώρα, αν μας ρωτάτε αν με αυτό το διάστημα που ήσασταν σε αυτό το πρόβλημα πρέπει χωρίς πεποίθηση, αυτό είναι θέμα εκτίμησης του δικού σας νομικού συμβούλου. Εμείς θα το συμβουλεύσουμε ύστερα, αν είναι εδώ ή αν θα το πάρουμε τηλέφωνο, για το αν είναι σκόπιμο και τι είναι σκόπιμο να κάνουμε τώρα, μετά από τόσους μήνες που είσαστε αυτοί, ότι μας διαφέρει να παραμείνετε στη δουλειά, να παραμείνουν, να πληρώνεται ο κόσμος, να είναι ζωντανό το γεροκομείο για να παρέχει και την εξυπηρέτηση στους γέροντες, αλλά και να λειτουργήσει ο σύνδημα και να μην διακινδυνευτούν κυρίως και η ζωή των περιθαλπτωμένων, αλλά κυρίως οι εργασίες του προσωπικού. Αυτό θα το δούμε οι φαγιότερα πρόεδρα απόγευμα και υποσχόμαστε ότι όπου δει θα κάνουμε τα αυτά για να λυθεί το ζήτημα γρήγορα. Επί του αν πρέπει να γίνει αμέσως επίσκεψη, θα το πω μόνο στο νομικό σας σύμβουλο, στο νομικό σύμβουλο το οποίο ύστερα, αφού τον ρωτήσω για τρία ζητήματα με τον κύριο Τεμπονέρα. Κυρίες και κύριοι, άνεργοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας για τη σημερινή ημερίδα. Το Εργατικό Κέντρο Λακωνίας, πιστό στις αρχές του, η γνώση σημαίνει δύναμη και ανταποκρινόμενο στο αίτημα και την αγωνία όλης της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, για τις εξελίξεις σχετικά με το νέο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, διοργανώνει τη σημερινή ημερίδα. Ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας, οφείλω να επισημάνω ότι η περίοδος που διανύουμε είναι η χειρότερη όλων των εποχών για όλους και για όλα. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τους κεντρικούς μας ομιλητές, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό διακεκριμένο καθηγητή εργατικού δικαίου και πρόεδρο της ΕΛΙΜΠΕΚ, καθώς και τον εκλεκτό του συνεργάτη, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είναι νομικός εργατολόγος. Το πρόγραμμά μας σήμερα έχει ως εξής. Θα γίνει κεντρική ομιλία από τους καλεσμένους μας. Εν συνεχεία θα απαντηθούν περίπου 15-20 άμεσες ερωτήσεις. Θα προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα να σας προσφέρουμε ένα καφέ. Στο διάστημα του διαλύματος θα καταγραφούν άλλες ερωτήσεις που επιθυμείτε, οι οποίες μετά το τέλος του διαλύματος θα απαντηθούν όλες και θα ακολουθήσει και διαλογική συζήτηση. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε για μια φορά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα, με χαρά, στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λακωνίας και ήρθατε στην όμορφη Σπάρτη μας.
για να συζητήσουμε για ένα τόσο επίκαιρο και καυτό θέμα που είναι το νέο ασφαλιστικό. Ο λόγος σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, με χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση του Προέδρου και της Διοίκησης του Εργατοπαλικού Κέντρου του όμορφου νομού σας, μαζί με τον Διονύση τον Τεμπονέρα, έναν τους πιο εξεγερμένους επιστήμονες στα ασφαλιστικά, για να συζητήσουμε το ζήτημα αυτής της έκτακτης επικαιρότητας, που είναι το ζήτημα των συντάξεων. Με χαρά πηγαίνουμε που μας καλούνε, και βεβαίως πάμε χωρίς χρήματα, εξήγητοι στον κόσμο. Πάμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο και βεβαίως να απαντήσουμε σε αγωνιώδη ερωτήματα, διότι και πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί με το ασφαλιστικό και πολλοί βγαίνουν στη σύνταξη ενώ δεν πρέπει να βγουν και πολλοί δεν βγαίνουν στη σύνταξη ενώ πρέπει να βγουν. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει σύγχυση. Η κυβέρνηση προσεπάντησε και μέρη το έχει καταφέρει με 60 περίπου εγκυκλίους να εξηγήσει τα σημαντικότερα άρθρα του νέου ασφαλιστικού, αλλά πολλοί κόσμος από τα μηνύματα που παίρνουμε και εμείς στον επιστημονικό μας φορέα, στην Ένωση για την Λιβεράση Εργασίας του Κοινωνικού Κράτους, που 5-6 χρόνια τώρα λειτουργούμε και δεχόμαστε τα μηνύματα και προσωπικώς θα ξέρει ο φίλος ο κύριος Κομινός και άλλοι πρόεδροι του επιστημονικού φορέα τους πήρα προσωπικώς για να τους παρακαλέσω να έρθουν μέλη τους να παρακολουθήσουν, να μας θέσουν ερωτήματα διότι το απαντάμε και στη Ρόδο που είμαστε προχθές και στην Θεσσαλονίκη που είμαστε πιο πίσω με όλους τους ιατρικούς συλλόγους είδαμε πως αγωνιωδώς ρωτάνε και πως εμείς διαπιστώνουμε ότι δεν ξέρουν αρκετά ζητήματα αναφορικά με τις συντάξεις. Στην κρίση του ασφαλιστικού δεν φτάσαμε χωρίς λόγους. Είχαμε και το 11 που μου είχατε τιμήσει και είχα έρθει εδώ πέρα. Είχαμε πει ότι για πολλά χρόνια το ζήτημα σερνότανε. Δηλαδή οδηγούμεθα σε μια κρισιακή φάση του ασφαλιστικού. Ως λόγους που μας οδήγησαν στην κρίση του ασφαλιστικού αναφέραμε και τότε την επί δεκαετίες χρησιμοποίηση των αποθεματικών των ταμείων για την ιδιωτική οικονομική ανάπτυξη με τον νόμο Μαρκεζίνη το 1950 στηρίχθηκαν βιομηχανίες με τα αποθεματικά των ταμείων των ιδρώτων του ελληνικού λαού, την αυξανόμενη δημογραφική ανισορροπία και τη γύρανση του πληθυσμού, ένας σημαντικός λόγος, την ανεργία και βεβαίως τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τα ζητήματα εθελούσιας που έβγαιναν από τις τράπεζες και κυρίως από τις ΔΕΚΟ και μας οδήγησαν σε ένα κρισιακό ζήτημα στο ασφαλιστικό. Τώρα, με συγκεκριμένες μνημονιακές πολιτικές, τη μεγάλη ανεργία όπου χάθηκαν 1.000.000 ζεστές εργοδοτικές εργατικές εισφορές από το σύστημα για 7η χρονιά, η εκτόξευση της μερικής απασχόλησης, το κούρεμα των αποθεματικών που στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά χάθηκαν περίπου 25-26 δις, ακόμα ένα ταμείο επιστημονικό των δικηγόρων και των μηχανικών σκοτώνονταν ομόλογα στο 20% της αξίας, γι' αυτό λέμε ότι δεν έχασαν από το πρωτογενές PSI αλλά και από το δευτερογενές PSI τα αποθεματικά επιστημονικών κυρίως συλλόγων. Έτσι, κατά τη διάρκεια της μνημονιακής πολιτικής, από συνέπειες που σας περιγράφουμε, θα αφήσουμε και μία εισήγηση μελέτη που έχουμε κάνει στο εργατοπαλικό κέντρο, τα συνταξιούχοι έχασαν περίπου 45-48 δις. Έφυγαν από τους συνταξιούχους τόσα δις και έτσι λοιπόν η σύνταξη περιεκόπη 11-12 φορές, τα δώρα καταργήθηκαν, η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων επευλήθη και άλλες πολιτικές. Όχι μόνο έχασαν οι συνταξιούχοι, αλλά έχασαν και τα ταμεία ζωγόνες εισφορές. Για παράδειγμα, από τη μείωση της ανεργίας, μόνο το ΙΚΑ έχασε την περίοδο 10-16, 24-25 δις. Με μία μελέτη των δανειστών, κάθε μονάδα αύξηση της ανεργίας, μείωση της απασχόλησης, στερεί από το ΙΚΑ
Το ΙΚΑ μέχρι το 2016, τώρα είναι ΕΦΚΑ, στερεί από το ΙΚΑ κάθε μονάδα μείωσης της απασχόλησης, στερεί 320 εκατομμύρια σε ευρώ κατ' έτος. Κάθε μονάδα μείωσης του μισθού στερεί από το ασφαλιστικό ταμείο 150 εκατομμύρια κατ' έτος. Μία μονάδα λοιπόν αύξησης της ανεργίας και μία μονάδα μείωσης του μισθού μισθωτής. 17 μονάδες πάνω ανεργία και 26 μονάδες κάτω η μισθή είναι περίπου 3-4 δις κατ' έτος. Αντιλαμβάνεστε και παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι πια μόνο από μία συνέπεια της πολιτικής, δηλαδή η αύξηση κατά 1 εκατομμύριο των ανέργων, που έφυγαν 1 εκατομμύριο ζεστές εργοδοτικές και εργατικές εισφορές, τα δώρα από τους συνταξίους είναι 2,5 με 3 δις κατ' έτος, αυτά φύγαν από την αγορά, αντιλαμβάνεστε ότι. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, και θα τελειώσουμε, λίγο θα μιλήσουμε και ο Διονύση για να απαντήσουμε, σε μια κατάσταση όπου σε μια οικονομία και μια αγορά εργασίας καταραίουσα, που γεννάει ανεργία, που γεννάει φτηνή απασχόληση, που γεννάει ευέλικτες μορφές απασχόληση, που εκτοξεύει τη μερική απασχόληση με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, του προγράμματος Εργάνη, η χώρα μας είχε το 2016 την αρνητική πρωτιά στην εκτόξευση της μερικής απασχόλησης. Σκοτώνονται θέσεις του 1500 μισθού και δημιουργούνται θέσεις του 300 ή του 400. Αυτό για έναν στατιστικολόγο ή για τον εκπρόσωπο, το σκυρό εκπρόσωπο του Δούνου του, τον κύριο Τόμψη, είναι ένα άρευση σημασίας. Γιατί είναι μέγεθος. Όπως είναι μέγεθος όταν λέει η έξαλλη αυτή λογική των δανειστών, ότι ο Γερμανός συνταξιούχος παίρνει 1.300 και ο Έλληνας συνταξιούχος παίρνει 1.100. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσουμε, γιατί σε τέτοια αγορά εργασίας και τέτοια αυτό δεν μπορεί ο Έλληνας να παίρνει με χρεοκοπημένη κορμή 1.100-1.200, ενώ αφαιρεί από την κακή λογική του, την αρρωστημένη του λογική, ότι ο Έλληνας συνταξιούχος, είτε δάσκαλος, είτε δικηγόρος, είτε μεταλλορύχος, συντηρεί οικογένεια και δεν συντηρεί μόνο τον εαυτό του. Με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με 3,5 εκατομμύρια στα όρια της ήπιας, ήπιας ή σκυρής πολιτείας, ο θεσμός της σύνταξης είναι πολυδύναμος θεσμός, πολυσύνθετος θεσμός. Και έτσι παίρνουν μεγέθη. Και λένε ποια είναι η σύνταξη μέσος όρος Γερμανία, Ολλανδία, Βελγίο, άρα πρέπει να βουλγαροποιήσουμε κι άλλο τη σύνταξη του Έλληνα και εκεί καταλήγουν απλώς με στατιστικά μεγέθη. Τώρα έγινε παρέμβαση και θα τελειώσω αυτό για να πούμε σύνταξη. Έγινε παρέμβαση και δεν έγινε απλώς συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Άλλαξε το δόγμα το συνταξιοδοτικό στην πατρίδα μας. Έχουμε αλλαγή δόγματος. Η σύνταξη έσπασε σε δύο κομμάτια, και του παλιού και του νέου συνταξιού. Και όσοι είσαστε παλιοί εδώ συνταξιούχοι, σε λίγο το προσεχές πεντάμινο θα πει ένα χαρτί που θα σας πει, κύριε Δημητρόπουλο, βλέπω ένα καλό πολίτη της Σπάρτης, μου είχε στείλει και ένα ερώτημα, βγήκατε το 2000 στη σύνταξη, βγήκατε με το νόμο της τράπεζας, τραπεζικός είναι και άλλοι. Ναι, βγήκατε το 2000 στη σύνταξη, λέει σε όλους τους παλιούς συνταξιούχους, πήρατε αυτή τη σύνταξη, αλλά εγώ θα επανυπολογίσω. Τη σύνταξή σου που βγήκε το 2000, άλλη μια φορά το Σεπτέμβριο του 2017, με τα ποσοστά του νόμου Κατρούκα. Αυτό λέμε όμως. Αυτό το ξέρετε. Ότι θα επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις, ανεξαρτήτως από το καθεστώς που ίσχυε όταν βγήκατε. Και με το νέο καθεστώς που ισχύει, αυτό το ξέρετε. Ακόμα και ο Ρωμανιάς εχθές στην τηλεόραση λέει, του λένε ενό συνταξίου, του λέει Γιώργο, το λέει ο νόμος αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και εξειδικευμένοι επιστήματος κορυφαίους που δεν μπορούν να συλλάβουν την εξαλωσύνη της άποψης του δημοτικού και των δανειστών. Η προσωπική διαφορά λοιπόν θα εξαχθεί, η προσωπική διαφορά θα εξαχθεί για τους παλιούς συνταξιούχους, υπολογιζόμενη η παλιά σύνταξη με τα νέα μικρότερα ποσοστά αναπλήρωση. Γι' αυτό όλοι σχεδόν θα βρεθείτε οι παλιοί με μία προσωπική διαφορά. Δηλωνώ ότι
με ένα κουτάκι πάνω πάνω δεξιά που θα λέει «Κύριε Μητρόπουλε, χρωστάτε στο σύστημα ένα πεντακοσάρικο», το οποίο θα πρέπει να το γυρίσετε πίσω αν αποφασίσουν οι δανειστές αμέσως, αν επιμείνει και καλώς επιμένει η κυβέρνηση και ποιματικό στα επόμενα 3-4 χρόνια. Αυτό σημαίνει προσωπική διαφορά. Ότι δηλαδή όλες οι παλιές συντάξεις θα επανυπολογιστούν με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης τα μειωμένα του νέου νόμου. Αυτό να το ξέρετε, γιατί μάλλον δεν το ξέρετε. Το δεύτερο που έκαναν όμως είναι έσπασε λοιπόν τη σύνταξη σε δύο κομμάτια. Ο κάθε συνταξίουχος θα ξέρει τι παίρνει από το κράτος, το εθνικό κομμάτι, και τι παίρνει από το ταμείο του, το ανταποδοτικό κομμάτι. Το εθνικό κομμάτι θα είναι fix, για όλον θα είναι σταθερό. Δεν θα είναι σταθερό 3,84 για όλους, θα είναι σταθερό 3,84 για όσους και για όσες. Θα βγουν με 20 χρόνια δουλειάς 6.000 ένσημα στο 67ο. Διότι αν βγει στο 66ο, 65ο, 64ο, 63ο, 62ο, νωρίτερα δεν μπορείς να φύγεις πέρα από κάποιες μεταβατικότητες, θα πληρώνεις το σύστημα εφόρου ζωής, όσο ζεις, 6% πέναλτι, τιμωρία. Θα σου μειώνεται η σύνταξη κάθε έτος πρόορης φυγής, κάθε έτος που θα φύγεις νωρίτερα, θα φύγει στο σύστημα ισοβίωση 6% της σύνταξής σου. Και αν φύγει στο 62ο, θα φύγει στο σύστημα 30% το ξαναλέω φόρου ζωής, διότι και οι εργατολόγοι δεν το έχουν χωνέψει στις τηλεοράσεις, στους εργούς. Και θα πληρώνεις και ένα έξτρα πέναντι 10%, 40%, το οποίο θα σου επανέρχεται μόνο το 10% στο 67ο. Αλλά στα 80 σου, στα 90 σου, στα 100 σου, θα παίρνεις μειωμένη τη σύνταξη κατά 30%. Αυτό το δείχνει ο γιατρός. Και αυτό δεν το ξέρατε. Στις άρα λοιπόν σπάει όλοι. Όλοι. Άρα λοιπόν η σύνταξη θα τελειώσει. Θα ρωτήσετε για να σας τα πούμε και παραδείγματα. Άρα λοιπόν η σύνταξη πάει στο εθνικό κομμάτι που εγγυάται ο κρατικός προϋπολογισμός. 3,84, αυτός που έχει 20 χρόνια ή 6.000 έτσι στο 67ο του, παίρνει 384 στο 67ο, αν φύγουμε με τα ίδια χρόνια, την ίδια δουλειά, τον ίδιο μισθό, τα ίδια ένσημα, στην πρόορη γύρα του στο 62 θα πάρει 268 αντί για 384, ο ίδιος, τα ίδια χρόνια. Αν έχει 15 χρόνια και βγει στο 67ο του θα πάρει 346, αλλά ο ίδιος τα ίδια χρόνια θα πάρει 241 όταν βγει με πρόορη γύρα του. Στους αναπήρους έχει 4 κλάσεις μειωμένων εθνικών συντάξεων. Άρα λοιπόν η σύνταξη σπάει για όλους, στο εθνικό και στο ανταποδοτικό, το εθνικό μόνο εγγυάται το κράτος και φεύγει. Αφήνει μία εθνική σύνταξη για τον καθένα και φεύγει από το σύστημα. Και αφήνει τον ΕΦΚΑ να πληρώνει το υπερβάλλον κομμάτι. Ο ΕΦΚΑ όμως έχει λειψές εισφορές. Με κάποια στοιχεία τα οποία και εσείς ακούσατε, διαβάσετε το τελευταίο καιρό, το 70% ενετάχθη στην κατώτατη εισφορά. Εδώ κάποιοι παρεξηγήσανε την κυβέρνηση, πως δεν το είπαν και καλά επικοινωνιακά και παρεξηγήθηκε ο πρώην φοιτητής μου, ο κύριος Πετρόπουλος, ο υφυπουργός, που είπε ότι του λέγανε πράγματι πληρώνουμε τα ίδια λιγότερα. Του το λέγανε, διότι έτσι είναι ο νόμος, αλλά ούτε τα λιγότερα μπορούν να πληρώσουν οι επιδημαθείες. Γι' αυτό οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι έμποροι δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τα 160. Δεν έχουν. Και σήμερα προέκυψε ένα στοιχείο και λέει. Και τα κατώτατα που πληρώνουν οι περισσότεροι, το 70% δεν τα πλήρωσε. Δεν τα είχε να τα πλήρωσε. Άρα γιατί? Γιατί σε συνθήκες κατάρρευσης των εισοδημάτων, των αγροτών, των εμπόρων, των επιστημόνων και σε συνθήκες κατάρρευσης των μισθών, ούτε τα ελάχιστα μπορούν να πληρωθούν. Και γι' αυτό λέει προχθές ανακοίνωσε το ίδιο Υπουργείο, ενώ ανέμενε να εισπράξει το κρεβάλι 276 εισφορών,
είσαι πρόκειται τα 70. Αν εισπράξει 70 και τον άλλο και τον μεθάνο νομίζει, δεν θα δοθούν οι συντάξεις στο ύψος που έχουν, το αντιλαμβάνεστε. Αν εισπράττει το 22% από αυτά που προσδοκά, αλλά όλο το σύστημα έτσι. Υπ' αυτή την έννοια χρειάζεται να ενημερωθείτε, μην βγαίνετε οι γυναίκες κυρίως σε πρόωρες γύρατους, αν έχετε δουλειά, αν είσαστε υγιείς, μην βγαίνετε σε πρόωρες γύρατους, σας εξήγησα γιατί, να ενημερωθείτε πού πάει η σύνταξη και βεβαίως κυρίως να αναφέρεστε όπου αναφέρεστε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει κυρίως το σπάσιμο της σύνταξης ελληνικού, ανταφορικού, η προσωπική διαφορά που θα είναι στο τραπέζι όλο αυτό το χρόνο, διότι η μάχη με τους δανειστές και νομίζω έτοιμα το κάνει η κυβέρνηση όπως και όλα τα άλλα κόμματα, έτοιμα κάνουν, προσωπική διαφορά είναι θεσμός της εσωτερικής υποτίμησης. Οι δανειστές έβαλαν στα αρμόνια τρεις θέσμους. Είναι το αφορολόγητο, που ενώ είναι φορολογική ρύθμιση, η φέρπη συνταξιοδοτική παρέμβαση, διότι όσο κατεβάζεις το αφορολόγητο κατά 1.000, κατά 2.000, κατά 0.500, πιάνεις όλο και περισσότερους στην αράχνη των φόρων, πιάνεις μισθοσυντήρητους και χαμηλό συνταξιούς. Αυτό είναι. Και σου πάνει και το τεχματό, δεν έβγαλες 8.000, αλλά εγώ θεωρώ, επειδή έχεις ένα αυτοκίνητο, επειδή έχεις μια παράγκα στην παραλία, δεν μπορούσε να ζήσεις αν δεν είχες 8.000 και ας μην τα δήλωσες, εγώ θεωρώ ότι τα έχεις εισπράξει. Αυτό είναι τεχματό εισόδημα. Άρα και η λογική του αφορολογητού, αποξέβαλε το τεχματό εισόδημα, δεν ξέρω, για τους πιάνει και τους ανήμπορους και τους άθλιους, οικονομικά εννοώ, του ΟΚΟ, τους πιάνει μέσα στην αράχνη αυτή. Άρα έχει το αφορολόγητο, τη μείωση, έχει την προσωπική διαφορά και έχει και ένα μηχανισμό, το κατώτατο μισθό που όλο το κατεβάζει στο ιδιωτικό τομέα, έχει τρεις μηχανισμούς βίαιης εσωτερικής υποτίμησης. Αυτό που λέμε ρήτρα Βουλγαρίας, την οποία έχει θεσπίσει ο σημερινός πρόεδρος Ακαδημίας και πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδήμος, στο δεύτερο μνημόνιο, ρήτρα Βουλγαρίας. Τι λέει η ρήτρα Βουλγαρίας? Άρθρο ελληνικού νόμου, κυρίαρχου κράτους, που λέει ότι πρέπει σιγά σιγά οι μισθοί σας, οι συντάξεις σας, οι δαπάνες σας, τα σχολεία σας, τα νοσοκομεία σας, να εγγύσουν το επίπεδο Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Είναι ο νόμος 40-46, η σελίδα 7-13, είναι το δεύτερο μνημόνιο του κύριου Παπαδήμου που το επιβράβησε από χθες, τον κάνει επαναψηφί πρόεδρο Ακαδημίας Αθηνών. Ρήτρα Βουλγαρίας. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε τώρα. Η σύνταξη κατά αυτά τα οποία σας εξήγησα και σας εξήγησα νομίζω σύνετα και ψύχραμα και επιστημονικά, όπως την έχουν εξοπλίσει και όπως την έχουν δει κυρίως η πλευρά των δανειστών που έρχονται από τον Δουνουτού, παρά το ότι έχει υποστεί 12 μειώσεις, μη τελευταία μείωση της τελευταίας κυβέρνησης, αυτό το λίγο το αψηφίσατε και εσείς οι πολίτες το αψήφισαν, όταν έβαλε 2 μονάδες στην κράτηση πέρεοπη στις κύριες συντάξεις, σε όλους σας, και έβαλε ένα αυτοτελέξη στα 100 σε όλες τις επικουρικές συντάξεις. Όλοι υποστήκατε μία μείωση 8%, αλλά αυτό είναι υπέρεοπη, αλλά είναι οριζόντια μείωση. Διότι λέω, οι μεν κύριες συντάξεις πήραν υπέρεοπη 2 μονάδες πάνω, από 4-6 όλοι σας, στις δε επικουρικές πρωτονομοθέτησε ένα ακέραιο 6% σε όλες τις επικουρικές. Άρα λοιπόν πήρε 2 από τις κύριες και 6% από τις επικουρικές, τσάκα τσάκα. Και αυτό δεν πέρασε ως μείωση, ενώ είναι μείωση. Από αυτό που σας είπα μαζεύει 4,5 με 5 δις κατέτος, είναι όλη η εθνική δαπάνη για την περίθαλψη των γερόντων. Όλα τα παίρνει από τους ασφαλισμένους συνταξιούς. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, εδώ σταματώ διότι βλέπω ότι με ενδιαφέρον μας παρατηρείτε, όχι λόγω των προσώπων μας, λόγω αυτών που σας λέμε, και θέλω να σας τα πούμε αντικειμενικά και έγκυρα και ψύχρεμα, για να καταλάβετε στο ζήτημα των συντάξεων δεν μπορεί να επιτρέψουμε άλλες περικοπές,
επαναπάνω, επανέρχομαι σε ό,τι εισαγωγικά είπα, ότι η σύνταξη του Έλληνα συνταξιούχου με τα δεδομένα στοιχεία στην αγορά εργασίας και στην οικονομία σώζει ζωές, συντηρεί οικογένειες, αναπληρώνει κράτος, είναι ο κοινωνικότερος θεσμός σήμερα στην πατρίδα μας. Και άλλες μειώσεις δεν μπορεί να υποστεί αυτός ο θεσμός, διότι θα οδηγήσει τους Έλληνες σε καθεστώς ευγονία, εκθανασίας. Δεν πάει παραπέρα η μείωση σύνταξης. Και αυτό περιγελούν κάποιοι και λένε ότι εμείς και ο άνεργος της οικογένειας ζει από τη σύνταξη. Άρα ο συνταξιούχος ασκεί κοινωνική πολιτική ο ΑΕΔ. Διότι συντηρεί τον άνεργο, αντί να του δώσει επίδομα, διότι στο 1,5 εκατομμύριο δίνει μόνο στους 160.000. Κύριοι και κυρίες, στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους, το κράτος αυτό δίνει μόνο σε 146.000 επίδομα ανεργίας. Στους άλλους δίνει ο πατέρας τους, ο συνταξιούχος. Η γιαγιά τους, η συνταξιούχα. Αυτή είναι. Δεν κάνει πολιτική ο ΑΕΔ. Ο συνταξιούχος της Σπάρτης. Δεν κάνει πολιτική ο ΑΕΔ. Δεν κάνει πολιτική νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, μην τα υποβαθμίσετε αυτά και στους πολιτικούς που έρχονται να τους τα λέτε και να ζητάτε τις δέουσες και τις αληθινότερες απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε που μας ξανακαλέσετε. Το 11 σας είχα φέρει, είχα παρουσιάσει να βγει το τέλος του κοινωνικού κράτους. Είχα φέρει έκδοση, βγήκε στον πρώτο μήνα, δεύτερη, διότι φοβήθηκα και εγώ μήπως βάζω πολύ απεσιοδοξία στην ελληνική κοινωνία. Ο δε εκδότης μου για να μου το βγάλει, ο οίκος Λιβάνη, μου λέει θα βάλω ερωτηματικό πίσω. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω βιβλίο το τέλος του κοινωνικού κράτους. Και εδώ στο τέλος μου βάλει ένα ερωτηματικό. Σαν να ρωτάει ο συγγραφέας, θα πέσει το κοινωνικό κράτος ή όχι. Και όμως με αυτά τα οποία συνέβησαν τα 4-5 χρόνια, θεωρώ ότι το κοινωνικό κράτος βρίσκεται σε δεινή φάση. Είναι δική μας ευθύνη να το επαναθεμελιώσουμε σε αρχές αξίας, δημοκρατίας και ευαισθησίας. Κάτι που στις μνημονιακές πολιτικές δεν υπάρχουν αυτές οι αξίες και άρα λοιπόν μπαίνουν καθήκοντα αξιοπρέπειας, αξιοπρεπούς διαβίωσης και υπερηφάνειας αυτού του λαού, του ιστορικού λαού, πώς θα σταματήσουμε αυτόν τον Αρμαγεδόνα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλημέρα για μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομος, κυρίως για να υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις. Η δική μου τοποθέτηση είναι περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα για να απαντηθούν κάποια πράγματα, αλλά και για να μπορούν να υπάρξουν αφορμές για απορίες αργότερα. Όπως είπα και πριν, με το νόμο 4387 δεν είχαμε αλλαγές, και που κάνω μια παρένθεση εδώ, επειδή συνήθως τα πρώτα ερωτήματα έχουν να κάνουν με το πότε μπορεί να βγει κάποιος στη σύνταξη. Όσον αφορά τα λεγόμενα όρια ηλικίας, είπα και πριν ότι ο νόμος ο οποίος άλλαξε τα θεμελιωμένα δικαιώματα όσον αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ήταν ο νόμος 4336 του 2015. Σημειώστε μια κομβική ημερομηνία, είναι 18 Αυγούστου του 2015. Γιατί είναι κομβική? Διότι μέχρι τότε όσοι είχαν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης και ηλικία δεν επηρεάζονται καθόλου όσο στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν άλλαξε δηλαδή τίποτα όσον αφορά το πότε μπορούν να βγουν στη σύνταξη. Όσοι όμως από εσάς δεν είχαν την απαιτούμενη ηλικία έως 18 Αυγούστου του 2015 και μετά, τότε πηγαίνουν στα λεγόμενα μεταβατικά όρια ηλικίας. Καλύπτονται δηλαδή από τον νόμο 4336 του 2015. Ο νόμος αυτός έχει δύο πίνακες στους οποίους πρέπει να εστιάζετε. Τον πίνακα 1 και τον πίνακα 2. Ανάλογα λοιπόν με βάση τον προηγούμενο νόμο, πότε μπορούσατε δηλαδή να βγείτε στη σύνταξη πριν από τον Αύγουστο, θα πρέπει να ανατρέχετε είτε στον πίνακα 1 είτε στον πίνακα 2. Όσοι βγαίνουν με διατάξεις 35 ετίας και άνω, 37 ή 40 χρόνια, υπάγονται στον πίνακα 1. Όσοι βγαίνουν με διατάξεις κάτω της 35 ετίας, δηλαδή για παράδειγμα στο ίδιο με 10.000 ένσημα, είναι 25 ετία στο δημόσιο, είναι 15 ετία κυρίως στη μεγαλύτερη ΟΓΑ κλπ. Σε αυτούς λοιπόν, αυτοί λοιπόν καλύπτονται από τον πίνακα 2. Ο πίνακας 2 έχει κατά κάτι χειρότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πάνε δηλαδή πιο μακριά. Απαραίτητο όμως και κομβικό για να μπορείτε να δείτε πότε βγαίνετε στη σύνταξη, είναι να ξέρετε με βάση το προϋφιστάμενο πλαίσιο, δηλαδή το νόμο 3863 του 10 και 4053 του 2012, πότε μπορούσατε να βγείτε σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ο νόμος 4387 είπαμε ότι δεν άλλαξε κάτι όσον αφορά τα όρια, άλλαξε πάρα πολλά πράγματα όμως σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Ισχύουν νέοι κανόνες υπολογισμού εισφορών. Διαφορετική
για τους μισθωτούς, διαφορετική για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και διαφορετική για τους αγρότες. Το νέο πλαίσιο έχει να κάνει κυρίως ως βάση υπολογισμού θεσπίζει το εισόδημα. Η ΜΕΝ μισθωτή ουσιαστικά δεν αλλάζει, δεν αλλάζει κάτι βάσει το υφιστάμενο πλαίσιο, δηλαδή έχουμε το 20% όσον αφορά το κλάδο της σύνταξης που επιμερίζεται 13,33 για τον εργοδότη και 6,67 για τον εργαζόμενο. Έχουμε για τον κλάδο υγείας στους ΜΕΝ επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το ποσοστό είναι 6,95% για τους μισθωτούς είναι 7,10%. Όπου έχουμε επικουρικό είναι 3,5% εργαζόμενος, 3,5% εργοδότης, που με το 19 και μετά μειώνονται κατά μισή μονάδα και γίνεται 3,25 και 3,25. Και επίσης όπου έχουμε FAPEX, εκεί θα σπίζεται για παλιούς και νέους ασφαλισμένους πλέον μια εισφορά της τάξης του 4%. Αυτό τυπικά συμπεριλήφθηκε σε μια τροπολογία που θα ανακαταδεχθεί χθες, αλλά όπως ήρθε και εκεί πρόκειται να έρθει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στην ασφάλιση του νέου ταμείου, του ΕΦΚΑ, όπως υπόθηκε και πριν, του ενιαίου φορέα εκδοτικής ασφάλισης, υπάγονται πλέον οι πάντες. Και το δημόσιο, και οι αγρότες, και οι αυτοαπασχολούμενοι, και οι επαγγελματίες, και οι έμποροι, και οι μισθωτοί, όλοι υπάγονται στο νέο ταμείο. Πρακτικά ο φορέας πώς λειτουργεί, λειτουργεί ως ένας γίγαντας, ο οποίος χωρίζει τις επιμέρους διευθύνσεις, διεύθυνση μισθωτών και διεύθυνση μη μισθωτών. Αυτές είναι οι δύο κατηγοριοποιήσεις που έχει αυτή τη στιγμή. Βάση υπολογισμού με βάση για τις εισφορές, και μιλάω και για τους μισθωτούς, αλλά κυρίως αυτό αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι το καθαρό φορολογικό αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους. Επειδή για πρώτη φορά φέτος δεν είχαμε ουσιαστικά καθαρισμένες δηλώσεις, οι οποίες θα είναι το 2016, ως βάση υπολογισμού μπήκε το καθαριστέο φορολογικό εισόδημα του 2015. Μόλις βγήκε το 2016 θα γίνει ένας συζητισμός, μάλλον προς τα τέλη του χρόνου, προκειμένου να βγει εισφορές. Ήδη περισσότεροι από εσάς, όσοι είναι επαγγελματίες, πήρατε τα πρώτα ειδοποιητήρια. Σε 150 έως 180.000 περίπου δεν έχουν έρθει ακόμα, γι' αυτό και δόθηκε μια παράταση μέχρι τις 17 Μαρτίου για τις εισφορές. Βεβαίως, όσοι πήρατε εισφορές, πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα δεν έχετε πάρει για επικουρικό και για εφάπαξ. Άρα, σε όσους φάνηκαν χαμηλές εισφορές το πρώτο μήνα λειτουργίας του ΕΦΚΑ ουσιαστικά, δεν θέλω να είστε πολύ αισιόδοξοι, διότι εκκρεμεί σε όσους έχουν επικουρικό και εφάπαξ περίπου ακόμα ένα 11%, το οποίο θα έρθει μάλλον μέσα στο Μάρτιο, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται με αναδρομική ισχύ. Εκεί υπάρχει μια επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Μήπως αυτό που πληρωθήσει κάποιες δόσεις, γιατί όταν θα έρθει και τρέχουν σε οφειλή, αλλά και τα αναδρομικά, καταλαβαίνετε ότι η επιβάρυνση θα είναι υπέρμετρη. Όσον αφορά τους νέους επαγγελματίες, υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, αυτή δηλαδή που είναι κάτω της πενταετίας. Εκεί υπάρχει τα δύο πρώτα χρόνια μια ευκολότερη, ένας ευκολότερος υπολογισμός στο 14%. Μετά πηγαίνει στο 17% και μετά την πενταετία πηγαίνει ουσιαστικά στο 20%. Αυτό όμως δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο το γλιτώνει ο νέος επαγγελματίας και ο νέος αυτοαπασχολούμενος κυρίως. Αυτό ουσιαστικά επανέρχεται ως ασφαλιστική οφειλή, η οποία πρέπει να αποπληρωθεί εντός 15 ετών και εφόσον το εισόδημά του ξεπεράσει τα 15.000 ευρώ. Έχουμε μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κυρίως για όσους έχουν πάνω από 40 χρόνια ασφάλισης. Αυτοαπασχολούμενοι και οι έμποροι μπορούν δηλαδή να καταβάλουν μειωμένες κατά 50% ασφαλιστικές φορές, αφού όμως συμπληρώσουν 40 χρόνια ασφάλισης, ενώ και για τις μητέρες, 12 μήνες μετά τον τεφητό, υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν το 50% των ασφαλιστικών εισφορών. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο ανήκει στη λεγόμενη παράλληλη ασφάλιση, του δηλαδή οι οποίοι είχαν δύο διαφορετικές απασχολήσεις, ήταν παραδείγματος χάρη και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες ταυτόχρονα. Σε αυτούς έχουμε υπολογισμό εισφορών και στα δύο εισοδήματα πλέον, ανεξάρτητα αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι. Κάνω μια σύντομη παρένθεση εδώ για να σας το διευκρινίσω. Παλιό λέμε αυτός ο οποίος είχε έστω και μια μέρα ασφάλισης πριν την 1η-1η-1993, νέος αυτός ο οποίος είχε χρόνο ασφάλισης μετά την 1η-1η-1993. Για τους μεν παλιούς ασφαλισμένους υπήρχε ήδη υποχρέωση παράλληλης καταβολής εισφορών και για την απασχόληση τη μία αλλά και για την άλλη. Για τους δε νέους ασφαλισμένους υπήρχε δυνατότητα της απαλλαγής και είχαν μόνο μία ασφάλιση. Δυστυχώς με τον νέο νόμο στην παράλληλη ασφάλιση θα πληρώνουν εισφορές και για τα δύο, για τις δύο δραστηριότητες. Και ως μισθωτοί δηλαδή, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα άρθρα 38-39 και 40 για τους αγρότες ουσιαστικά, του νέου νόμου 43-87. Από εκεί και πέρα, τα κυριότερα σημεία του νέου ασφαλιστικού έχουν να κάνουν πρώτον, όπως είπαμε και πριν, με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ. Πλέον, αυτό που ξέρετε,
ως ΕΔΕ, ως Προέταμιο Εμπόρων, ως ΙΚΑ, ως Δημόσιο και Υπολογιστήριο έχει πάψει να τελειώσει. Η αλήθεια είναι βέβαια, για να είμαστε πρακτικοί, ότι επειδή αυτή η διαδικασία θα κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα, εγώ εκτιμώ τουλάχιστον 2-3 χρόνια, πρακτικά αυτό που άλλαξε μέχρι τώρα είναι ταμπέλα μονάχα. Έτσι, θα δείτε και εσείς στις επιμέρους πόλεις ότι πρακτικά όσοι ήταν στον πρώην ΤΕΔΕ, όσοι ήταν στο ΙΚΑ, εξακολουθούν τα καταστήματα και παραμένουν, απλά έχει αλλάξει η ταμπέλα στο κομμάτι αυτό. Η στόχευση βέβαια είναι κάθε υποκατάστημα από αυτά να μετατραπεί σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ. Εδώ θα υπάρξει ένα θέμα όσον αφορά τη συγχώνευση, ενδεχομένως το προσωπικό των ασφαλιστικών ταμείων να έχει κάποια κινητικότητα, διότι πολύ απλά δεν μπορώ να έχω σε μία πόλη και ΤΕΔΕ και ΟΓΑ και ΙΚΑ και δημόσιο κ.ο.κ. Θα υπάρξει ένα περιφερειακό υποκατάστημα λοιπόν, το οποίο θα έχει μέσα τις αντίστοιχες διευθύνσεις και εκεί θα υπάγονται όλοι οι ασφαλισμένοι. Το δεύτερο βασικό κομμάτι είναι η δημιουργία του λεγόμενου ΕΤΑΕ. Είναι το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το παλιό ΕΤΑ. Στο παλιό ΕΤΑ είχαμε μόνο τα επικουρικά, στο ΕΤΑΕ έχει προσθεθεί και η πρόνοια. Άρα, Επικουρική Ασφάλιση και Πρόνοια είναι σε ένα ταμείο πλέον, το οποίο θα συντάξει το επόμενο διάστημα κανονισμό ασφάλισης και παροχών. Και εκεί ουσιαστικά θα δούμε τα περισσότερα λεπτομέρειε όσον αφορά και του πώς υπολογίζονται οι συντάξεις, αλλά και την πολυαναμενόμενη ενιαιοποίηση αυτών των κανόνων, η οποία θέλω να πιστεύω ότι δεν θα θίξει τα δικαιώματα αυτά. Ένα τρίτο πολύ βασικό κομμάτι είναι αυτό που αναφέρθηκε και πριν, τη λεγόμενη Εθνική Διαφορετική Σύνταξη. Υπόθηκε πολύ σωστά και πριν ότι με 20 ετία έχω σύνταξη εθνική 384 ευρώ και αυτή μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος έως τη 15 ετία, όπου φτάνει στα 345 ευρώ αυτή τη στιγμή. Η σύνταξη αυτή χορηγείται εφόσον υπάρχει ή 15 ετία ή 20 ετία αντίστοιχα, πλήρης μόνο εφόσον υπάρχει και πλήρες δικαίωμα συνταξιοδότησης. Δηλαδή, ή στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης, ή στα 67 με τουλάχιστον 15 ετία, όπως απαιτεί ο νόμος. Εδώ θυμίζω ότι υπάρχει ένα πάγιο αίτημα, κυρίως από την πλευρά των δανειστών αυτή τη στιγμή, η λεγόμενη ελάχιστη 15 ετία να μετατραπεί σε 20 ετία και πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα μπει στο τραπέζι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Η Εθνική Σύνταξη λοιπόν χωρίζεται σε τρία κομμάτια και όσον αφορά τις αναπηρικές συντάξεις. Ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας που έχει κάποιος, προσδιορίζεται και το ποσοστό της Εθνικής Σύνταξης που δικαιούται. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι της σύνταξης είναι το λεγόμενο ανταποδοτικό κομμάτι. Το ανταποδοτικό κομμάτι τι είναι ουσιαστικά, είναι περίπου η ανταπόδοση με βάση κάποια ορισμένα ποσοστά αναπλήρωσης που ξεκινάνε από 0,77% και φτάνουν ως 2% κατέτος κυρίως για χρόνια άνω των 39 χρόνων αυτή τη στιγμή για τον υπολογισμό της σύνταξης. Εδώ οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Σημαίνει αυτό που υπάρχει είναι ότι κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν καταβάλει μεγάλες εισφορές, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης, δυστυχώς δεν παίρνουν ως ανταπόδοση αυτά τα καλά ποσοστά αναπλήρωσης. Αν υπολογίσω έναν δημόσιο υπάλληλο PX, για παράδειγμα, 35 χρόνια, πόσα έπαιρνε εφόσον κατέθεσε έως 12 Μαΐου του 2016 και πόσα θα πάρει εφόσον κατατέθεσε μία μέρα μετά, ακόμα και αν έχει ακριβώς τα ίδια χρόνια, θα διαπιστώσω ότι υπάρχει μία μείωση της τάξης του 20-25%. Άρα, πρακτικά έχουμε πάει σε μείωση των νέων συντάξεων αυτή τη στιγμή και η υποδιαπραγμάτευση, όπως ακούνται συνεχώς και στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή, είναι το κομμάτι της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Τι είναι προσωπική διαφορά? Είπαμε ότι η σύνταξη σπάει σε δύο κομμάτια, στην εθνική και ανταποδοτική. Για τους ήδη παλαιούς συνταξιούχους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι ήταν συνταξιούχοι έως και 12 Μαΐου του 2016, η σύνταξη θα τριχοτομηθεί. Θα υπάρχει δηλαδή ένας υπανυπολογισμός της σύνταξης, ο οποίος θα χωρίζει την ίδια καταβαλλόντα της σύνταξης σε τρία κομμάτια. Στο εθνικό κομμάτι, όσους είχαν πλήρες δικαίωμα 384, στο ανταποδοτικό, που αυτό θα υπολογιστεί βάσει των εισφορών που έχετε καταβάλει με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης και σε αυτό που των πραγμάτων θα προκύψει, την αφαίρεση δηλαδή μεταξύ παλαιού και νέου τρόπου υπολογισμού, το οποίο θα ορίζεται ως προσωπική διαφορά. Σε αυτό μπήκε μια δραματικότητα για το 2016, 2017 και 2018. Και ο νόμος λέει ότι όσοι καταθέσουν εντός του 2016 παίρνουν το 50% της προσωπικής διαφοράς, μιλάμε για τους νέους συνταξιούχους, το 17 παίρνουν το 1 τρίτο της προσωπικής διαφοράς, το 18 το 1 τέταρτο και το 19 και μετά υπάρχει κενό. Η άποψη των νομικών κύκλων αυτή τη στιγμή είναι ότι ουσιαστικά καταργείται από το 2019 και μετά η προσωπική διαφορά. Ελπίζω να ισχύσει το αντίθετο. Βεβαίως για τους νέους συνταξιούχους θα υπάρξει μια σοβαρή μείωση, επαναλαμβάνω, κυρίως σε αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και έχουν μεγάλες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. Μία επίσης σημαντική παρέμβαση έχει να κάνει με τη σύνταξη κυρίας. Εδώ έχουμε ένα ιδιότυπο καθεστώς, αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα, είναι ότι όταν απεβίωνε ένας εκ των συζύγων, ο έτερος σύζυγος δικαιούνται το 70%
τη σύνταξη αυτή τη στιγμή. Και μετά την τριετία, ανάλογα με το αν εργάζεται, αν είστε εξοδούνταν, μειώνοντα το 50%. Αυτό άλλαξε το καθεστώ. Πλέον όσοι έχουν, πλέον παίζει ρόλο η ντρομία του θανάτου. Αν ο έτερο σύζυγο είναι ήδη 55 ετών, συνεχίζει και παίρνει όχι το 70% αλλά το 50% τη σύνταξη. Άρα έχουμε μείωση όσον αφορά τον υπολογισμό τη σύνταξη στο κομμάτι αυτό από το 70% στο 50%. Αν είναι από 52 έως 55, παίρνει τη σύνταξη μέχρι τη συντήρηση του 55ου έτους και αυτή διακόπτεται μετά και επανακαταβάλλεται στα 67, άρα έχουμε ένα μεγάλο διάστημα εκεί όπου ο χείρος ή χείρα δεν παίρνει καθόλου σύνταξη. Και βέβαια έχουμε και μια ακραία ρύθμιση, η οποία λέει ότι αν μέσα στην μια τριετία από το θάνατο δεν λύσει κάποιος, τουλάχιστον είναι, μάλλον, αν είναι κάτω των 52 ετών, δεν συντηρώσει δηλαδή τα 55, τότε ουσιαστικά η σύνταξη καταβάλλεται μια τριετία και διακόπτεται με φόρους ζωής. Δεν ξαναφέρνει δηλαδή καθόλου τη σύνταξη. Αυτή θεωρώ είναι μια ρύθμιση η οποία δεν αντέχει στην κοινή λογική και θέλω να πιστεύω ότι επειδή έχει προσβληθεί στα δικαστήρια, σύντομα τα δικαστήρια θα πάρουν θέση ως προς αυτό. Κλείνω κυρίως για να μην σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες και να δημιουργηθούν και περισσότερες απορίες με το κομμάτι των εφάπαξ. Ξέρετε ότι ξεπάγωσαν τα λεγόμενα εφάπαξ και μάλιστα με κάποια χρήματα που θα ακούσαν 90 εκατομμύρια που δόθηκαν τώρα, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά θα. Ο στόχος είναι να κατευθυνθεί στην αποπληρωμή των εφάπαξ. Όμως από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά έχουμε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ. Είχαμε ένα συγκεκριμένο τύπο πριν. Με το νέο τύπο προκύπτουν μειώσεις, η αλήθεια είναι αυτή, από 2 έως και 12% μπορεί να φτάσουν μειώσεις αυτές. Ο νέος τρόπος υπολογίζει τα χρόνια έως το 2013 με βάση το 60% των αποδοχών από το διάστημα του 2009 έως και το 2013, ενώ από το 2014 και μετά έχουμε το λεγόμενο σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης, το λεγόμενο NDC, όπου εκεί πρακτικά τι γίνεται, παίρνετε πίσω άτοκα τις εισφορές τις οποίες έχετε αποδώσει για εφάπαξ. Άρα το ένα κομμάτι θα αφορά τα έτη πρώτου 2013 και ένα άλλο κομμάτι θα αφορά τα έτη από το 2014 και μετά. Για αυτούς οι οποίοι πρόκειται να βγουν τα αμέσως επόμενα χρονικά διαστήματα στην σύνταξη, το εφάπαξ δεν μειώνεται δραματικά, οι μειώσεις είναι σχετικά μικρές. Αν όμως μακροπρόθεσμα πει κάποιος ότι εγώ μπορώ να πάρω ένα εφάπαξ στο 22-25%, εκεί επειδή τα χρόνια από το 2014 και μετά ανοίγουν και είναι άτοκη η επιστροφή των εισφορών, εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες αποποιήσεις συνήθως προς τα κάτω. Συνολικά το ασφαλιστικό, για να κλείσω την τοποθέτησή μου, έχει αρκετά σκοτεινά σημεία ακόμα. Βλέπετε και παρακολουθείτε τι γίνεται με τα λεγόμενα μπλοκάκια. Είχαμε πάει σε μια ρύθμιση, είχαμε σε μια νέα ενίκιο που μάλλον μπέρδεψε τα πράγματα περισσότερο και χθες διαβάζουμε σε μερίδιο ότι μάλλον θα έρθει νέος νόμος ο οποίος θα αλλάζει ριζικά το πλαίσιο αυτό που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία, κυρίως με τις αμοιβές των ΔΣ, των εταιριών, με αυτούς οι οποίοι έχουν και μερίσματα, μετοχές και το καθεξής. Αυτά περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να βγουν στην δημοσιότητα. Ήδη στο site του ΕΦΚΑ υπάρχει ένα χωρίο που μπορείτε να επιλέξετε και να δείτε όλη τη σύνταξη νομοθεσία που έχει ανέβει από τις 12 Μαΐου του 2015 και μετά. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια ενημέρωση. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο απλός κόσμος είναι πολύ δύσκολος, αν δεν έχει ξέρει καλά νομικά, να μπορέσει να κατανοήσει τις ρυθμίσεις ή να δει τις παγίδες εντός εισαγωγικών που κρύβει μέσα ο νέος νόμος. Να μην κουράσω περισσότερο με λεπτομέρειες, περιμένω τις ερωτήσεις και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε επί αυτών στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ.